Και πάμε τώρα στην εβδομαδιαία μας συζήτηση, σε αυτή που αγαπάτε, προσμονείτε κάθε εβδομάδα και εμείς σας την προσφέρουμε απλόχερα, με Νίκο Μαρκάκη. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Μάνο. Μετά από καιρό επανήλθαμε στις Παρασκευές, το είχαμε ξεχάσει πώς είναι. Ναι, θα μπορούσα να κάνω και με το θέμα για κουβιδέ, γιατί είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αν πάρει όποιο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ θα κάνουμε με το Μανώ, για να το είπαμε, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει. Πήγε γούρι με το θέμα και... Γούρι δεν πήγε γιατί δεν κέρδισε όφη, δεν κέρδισε. Αν το βάζω Περέα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν το βάλε, δεν κέρδισε. Καλό αποτέλεσμα. Δεν μετράει το γούρι, δεν μετράει, το αφήνουμε, δεν μετράει το γούρι, το αφήνουμε. Λοιπόν, Φελίπε, ξεκινάμε από εκεί, γιατί αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Εντάξει, αυτό είναι τώρα το θέμα, ένα από τα θέματα των τελευταίου 24ωρου. Ξεκινάμε από το θέμα του Λουίς Φελίπε. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι επειδή η Αμπόλα είναι η Αμπόλα και δεν είναι, ας πούμε, τα νέα της βλαχοκακοτοπιάς, και επειδή υπάρχουν και οι δηλώσεις του Αραγκάο στο γιατικουλέ.gr, εγώ θεωρώ ότι ο Όφη πάει για το Φελίπε. Ναι, είναι κάτι που... Δεν ξέρω κάτι, δεν ξέρω κάτι, έτσι, το λέω, δεν ξέρω κάτι. Η αίσθησή μου είναι ότι πάει φουλάρι για το Φελίπε. Επιβεβαιώνεται και από κάποιες πηγές εδώ στο Ηράκλειο το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν θα αρχίσει τελικά, αλλά ότι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει και είναι έντονο το ενδιαφέρον του Όφη. Εντάξει, δεν είναι και έκπληξη μπορώ να πω, γιατί ο Φελίπε παραμένει χωρίς ομάδα εδώ και καιρό και είναι μια λύση που για τον Όφη είναι αυτό που λέμε safe, δηλαδή που λέγει στο χωριό μου ότι είναι μια ασφαλής επιλογή. Το ξέρουν το Φελίπε, ξέρει και αυτός. Εάν τα βρουν με τη Sporting και μπορέσει όφη να τον αγοράσει χωρίς να πληρώσει ή να πληρώσει πιο λίγα χρήματα. Και να τον αγοράσει χωρίς να τον πληρώσει δεν γίνεται. Ή θα τον πάρει ελεύθερο ή να τον αγοράσει. Δύο είναι οι επιλογές. Αυτό είναι, ναι. Λάθος δικό μου. Αυτή η έκφραση. Αν τον μπορείς να τον πάρει λοιπόν χωρίς να τον πληρώσει, είπα σε τόσο να δώσει πολύ λιγότερα χρήματα από όσο ενδεχομένως να ζητάει η Πορτογαλική ομάδα, τότε δεν βλέπω το λόγο για να μην γίνει μεταγραφή. Γιατί φαίνεται και ο Φελίπε να μην έχει πρόβλημα, δηλαδή, να επιστρέψει στο Ηράκλειο. Δεν πήγε καλά στην Ιαπωνία, αλλά τώρα στην Ιαπωνία δεν ξέρω, μέχρι να πάει να προσαρμοστεί, υπάρχουν και δικαιολογίες. Δηλαδή, να μην τον κατακρίνουμε για αυτό ότι δεν μπορούσε να πιάσει στην Ιαπωνία. Σε 12 μάτς πέτυχε 2 γκολ, όταν εδώ έχει πετύχει σε 13 μάτς 8 γκολ με τον Όφη. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον ξέρει πολύ καλά στον Όφη, ξέρει και ο ίδιος και το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον και είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Προφανώς τον Όφη δυσκολεύονται στο δωμάτιο επιθετικού, αυτό καταλαβαίνω εγώ και γι' αυτό έχουν στρέψει την προσοχή τους. Κοιτάξτε. Προς την περίπτωση του Φελίπε. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα πω, θα συμπληρώσω, είναι ότι προφανώς έτσι για να φτάσει στην Αμπόλα το θέμα του Φελίπε. Προφανώς και δεν είναι τωρινό, δεν ξεκίνησε σήμερα, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε και στον κόσμο μας ακούει. Δεν ενδιαφέρει και όφη, δηλαδή, το πρωί της Παρασκευής ή το πρωί του Σαββάτου για τον Βραζιλιάνο. Προφανώς υπάρχει προεργασία εδώ και αρκετό καιρό, δεν, όπως και του Γκουάλ. Εγώ θυμάμαι Μάνο, ότι δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ, στην συνάντηση που είχαμε κάτι πριν από καιρό με τον Μινάγη Σάνδρου. Τώρα δεν θυμάμαι αν του είχε πει ερώτημα ή όχι. Πάντως είχε πει ότι δεν αποκλείεται όχι να ενδιαφερθεί ξανά για το Φελίπε. Το είχε πει τότε. Θυμάμαι ότι το είχε πει ο Μινάγης Σάνδρου. Νομίζω ότι του είχε δεχθεί ερώτημα και το είχε αφήσει ανοιχτό. Μιλάμε τώρα για πόσο είναι μεγάλο διάστημα που συναντηθήκαμε με τον Μινάγης Σάνδρου. Όχι με τον Γαμπράου. Δεν το θυμάμαι να πω την αλήθεια. Ναι. Το θυμάμαι καλά. Το είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι σε άνοιγμα από το χρόνο. Ήταν πολύ πριν ξεκινήσει η μεταγραφή περίοδος. Πολύ, πολύ καιρό τώρα. Δεν το θυμάμαι για το λες εσύ. Σου έχω εμπιστοσύνη. Κοιτάξτε, εγώ βάζοντας από το μεσημέρι που είχαν ηρεμία με 2 τζούρες καφέ, βάζοντας τα κομμάτια σε μια σειρά, πόσα έχω βάλει, να μου πεις τη γνώμη σου.
ότι ο Γκουάλ ήταν ο πρώτος στόχος του Όφη και ο Νταμπράουσκας, ότι ο Λιθουανός ήθελε σαν τρελός να έρθει ο Ισπανός. Η Γιαγγελόνια μέχρι τώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν θέλει να τον παραχωρήσει επειδή ζορίζεται βαθμολογικά. Στο τραπέζι έπεσαν κι άλλες προτάσεις, τον ήξεραν Όφη, τον ξέρει ο Καραβέλα που είναι και συνεργάτης του Νταμπράουσκας και είναι ο μόνος από το τεχνικό team που έχει μείνει από πέρυσι. Προφανώς τον είδε ο Νταμπράουσκας και κάπως έτσι αναθερμάθηκε το ενδιαφέρον, το οποίο για μένα δεν προκύπτει σήμερα ή αύριο ή χθες. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Προφανώς και υπάρχουν αρκετές μέρες πριν που ο Όφη έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του προς τον Φελίπε, γιατί δεν μπορεί να το βγάλει από όλα μία ώρα μετά ή μία ώρα πριν. Και θεωρώ ότι αυτό το ρεπορτάζ που μεταφέραμε στον κόσμο προχθές, ότι ο Όφη είναι κοντά στο φορ, οι πληροφορίες μας, χωρίς να ξέρουμε βέβαια το όνομα, πάνε προς τα εκεί. Αυτό είναι, έχω βάλει τώρα εγώ τα κομμάτια του παζλ στη δική μου σειρά. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται ότι το θέμα θα τελειώσει σύντομα. Σύντομα τώρα, εντάξει, έχει καθυστερήσει βέβαια, αλλά έτσι κάτι πάμε προς το τέλος του μήνα. Έτσι αλλιώς μείνανε 10 μέρες. Μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη νομίζω θα έχει τελειώσει το θέμα. Ναι. Έτσι φαίνεται. Και για μένα επίσης είναι πολύ, πολύ σημαντικό και η επιθυμία του παίκτη. Ο παίκτη δεν ήθελε να φύγει πέρυσι. Τα έχουμε πει. Ένιωσε στο Ηράκλειο ο Φελίπε ότι αναγεννήθηκε η καριέρα του. Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι μια κάλλη περίπτωση. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι αντίθετο. Το θέμα είναι πώς θα είναι ο παίκτης τώρα μετά το διάστημα αυτό που ήταν στην Ιαπωνία και είχε να παίξει βέβαια αρκετό από ό,τι είδα στα στατιστικά του. Δεν έχει να κάνει όμως. Κάνει προπονήσεις κανονικά. Δεν είναι ανεργός. Ναι. Γιατί ουσιαστικά από 1η Ιανουαρίου που γύρισε, όχι που γύρισε, λάθος, που επέστρεψαν τα δικαιώματα του Sporting, προπονείται με τους Πορτογάλους. Έστω και με την δεύτερη ομάδα. Ναι. Εντάξει, ότι υπάρχει μια λήψη αγώνων βέβαια είναι ένα θέμα αυτό, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα προσαρμοστεί λίγο έτσι αλλιώς. Ξέρει το πρωτάθλημα, ξέρει την ομάδα, δεν θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα να προσαρμοστεί. Ωραία. Πάμε και στο μάτς που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Πρέπει να έχει κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Μπούσης έκανε κάλεσμα προς τον κόσμο για να γεμίσει τις εξέδρες του Γιατί Κουλέ. Είναι ένα σημαντικό μάτς. Το παίρνει Όφη. Θα πηδήξει δύο ομάδες, είτε έτσι είτε αλλιώς, εάν πάρει τους τρεις βαθμούς. Παιχνίδι που δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι ο Όφη του τελευταίου μήνα μπορεί να το πάρει. Κοιτάξτε, όσον αφορά τα καλέσματα που έχουν γίνει, γιατί έχουν γίνει από πάρα πολλούς, και από τους συνδέσμους, και από τον Μπούση, και από παίχτες. Εγώ, Μανώλη, αν με επιτρέψεις, δεν ξέρω αν διαφωνήσουμε ή όχι, αλλά αν με επιτρέψεις να πω ότι αυτό θεωρείται το αυτονόητο. Δηλαδή, λέμε τώρα για καλέσματα, είναι το αυτονόητο. Ο κόσμος δεν πρέπει να πάει στο γήπεδο, ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται να το βγάλουν όλοι, ας πούμε, για άλλο το παρόν. Αλλά έχουμε δει ότι φέτος ειδικά δεν είναι και τόσο αυτονόητο, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν γεμίζει το γήπεδο, ειδικά τα τελευταία παιχνίδια. Δεν έχει κόσμο, δεν γεμίζει. Δεν έχει πολύ κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα έχει κόσμο στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Επαναλαμβάνω, για μένα είναι το αυτονόητο. Δηλαδή ότι ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει στο γήπεδο, δεν χρειάζεται να έχουμε καλέσματα ούτε από τη διοίκηση ούτε από κανέναν. Έπρεπε δηλαδή ο κόσμος μόνος του να αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις και να είναι κοντά στην ομάδα. Και κυρίως όταν υπάρχει θέμα, όταν υπάρχουν δυσκολίες. Όχι, ακόμα δεν έχει ξεφύγει από τις δυσκολίες. Δεν με πάει καλύτερα στα τελευταία παιχνίδια, αλλά ακόμα δεν έχει ξεφύγει από την ουρά. Αν κερδίσει αύριο, πιστεύω ότι θα κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Για να ξεφύγει και να κοιτάξει λίγο προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Τώρα γιατί κοιτάζει πίσω του. Αν κερδίσει αύριο, πιστεύω ότι δεν έχει κοιτάξει πολύ πίσω, θα κοιτάξει μόνο μπροστά. Αυτό βλέπω τουλάχιστον εγώ βάσει της βαθμολογίας που υπάρχει, βάσει της εικόνας των ομάδων που βρίσκονται εκεί γύρω. Πιστεύω ότι θα το πάρουμε με τον Αστέρα Τρίπολης. Έχω μια καλή αίσθηση ότι όχι θα το κερδίσει το παιχνίδι. Θα υπάρχουν κάποιες απουσίες. Κυρίως για μένα η απουσία του Διαμαντή πιο σημαντική. Είχε δέσει άμυνα του Όφη στα τελευταία παιχνίδια με την Τριάδα. Και ο Διαμαντής ήταν από τους κορυφαίους παίκτες σε αυτή την Τριάδα. Και όλη βέβαια η Τριάδα. Αυτή η απουσία για μένα είναι πιο σημαντική. Υπάρχει και η απουσία του Τσιανίδη που θα το
θα το έχουμε αυτό τώρα. Το κάποιες φορές ο Τιανής δεν θα θες για να προσπάρει. Είναι διαχείριση που γίνεται. Ναι. Το ίδιο ακριβώς γινόταν και στην περίπτωση του Πριντεζή, που είχε το ίδιο πρόβλημα πριν από 6 χρόνια. Και αποσύρεται, ναι, που και αυτή είναι σημαντική, αλλά κάπως αντισταθμίζεται τώρα με την παρουσία του Μπάκετ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω τον Μπάκετ ή το Μοσχέρα αλλαγή. Αλλά τον Μπάκετ έκανε δύο προπονήσεις μόνο, δηλαδή πήγε στην αποστολή με δύο προπονήσεις. Αντίθετα, το Μοσχέρα κάνει από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον δω συμμετέχει σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού, όχι από την αρχή φυσικά. Είναι ο Αντινέρα κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει τον ρόλο του Αντινέρα στο γήπεδο. Και γι' αυτό ήρθε τον πήρε και στην αποτολία, από ότι τουλάχιστον αντιλαμβάνουμε όταν βάζει. Δεν ξέρω αν δηλαδή ο Νέρα ήταν διαθέσιμος, αν θα ήταν και ο Μπάκετ στην αποστολή στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη. Ίσως να άλλαξε γνώμη ο Ρεμπράσος, ίσως να θεώρησε ότι μπορεί να παίξει ένα διάστημα και να αναπληρώσει το κοινό του Νέρα. Να είναι μια αλλαγή δηλαδή, αντί του Νέρα να είναι ο Μπάκετ. Κατά τα άλλα, Όφη είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή από τον Αστέρα Τρίπολης, που φέτος δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή είναι μια μέτρια ομάδα, έχει πολλά προβλήματα. Είναι μια ομάδα που και αυτή κλασικά δεν μπορεί να τη βάλει σε πολλά γκολ, αλλά και από την άλλη δεν έχει πολύ φαντασία στη δημιουργία, δεν είναι δηλαδή ο Αστέρας των τα προηγούμενα χρόνια, με τον παράλληλο εκεί να παίζει σπροξές και αγωνίες για να κερδίσει θέσεις και να βάλει γκολ, το γνωστό του παιχνίδι. Πιστεύω ότι όχι αν εξοδερός τον παράδειγμα, αν γρήγορος από τους εξοδερός που δεν είναι και γρήγορος και γενικά δεν είναι τόσο γρήγορος τέτος ο Αστέρας από ό,τι έχω δει, μπορεί με την τριάρα πλήρως να διαχειριστεί το παιχνίδι αμυντικά και να μπορέσει στην επίθεση να πετύχει κάποιες γκολες ώστε να βάλει τη βάση για την νίκη. Θεωρώ ότι είναι πιο κοντά στην νίκη από τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει βρει ο Νταμπράουσκας και το δρόμο και τα υλικά για να παρουσιάσει τον Όφη και ανταγωνιστικό και επιθετικό γίνει και συμπαγή πίσω αυτή την εικόνα που έχουμε από τα προηγούμενα παιχνίδια. Σαφώς και δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη συνταγή. Θα δούμε πάλι αυτό το 3-4-3 που το 3-5-2 που γίνεται 3-4-3 όταν Όφη βγαίνει στην επίθεση. Και εντάξει, εγώ έχω και μεγάλη περιέργεια να δω τώρα που Όφη βρίσκεται σε ένα ποσοστό 40-50% πάνω από ό,τι ήταν στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο, πώς θα διαχειριστεί ένα εντός έδρας παιχνίδι. Δεν έχει δηλαδή αυτό που είδαμε και στο Αγρίνιο και με τον ΠΑΟΚ, και μιλάω για το pressing μπροστά, τον τρόπο με τον οποίο ο Όφη έβγαινε στο επιθετικό transition, στον τρόπο με τον οποίο έβγαινε και έφτανε στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου, ακόμα και με τον ΠΑΟΚ που δεν είχε μεγάλο ποσοστό κατοχής μπάλας, είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν με τον Βόλο και δεν σου κρύβω ότι έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι εικόνα θα παρουσιάσει ο Όφη σε ένα εντός έδρας παιχνίδι. Αν έχει την εικόνα που είσαι δύο τελευταία παιχνίδια, πιστεύω ότι αυτή την πάγκη με λίγο τύχη δηλαδή θα το πάρει το μάτι. Αρκεί να είναι στα ίδια επίπεδα. Και ακόμα καλύτερο, αν μπορεί να είναι βέβαια, γιατί όχι. Αλλά αν έχει την εικόνα που παρουσίασε στα δύο τελευταία παιχνίδια, μπορεί να μην κέρδισε, αλλά ήταν καλύτερο. Και από τον Ανδρόμητο και από τον Βόλο και έπρεπε τον Άσκο να έχει πάρει μια νύχτα στα δύο παιχνίδια. Τέλος πάντων, είναι το ένα κομβικό, α το πούμε έτσι, μάτι. Κάθε Κυριακή τα ίδια λέμε, δεν έχει σημασία, κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο και κρίσιμο. Είναι κομβικό με την έννοια ότι όπως είπες και εσύ, όποιος αν κερδίσει θα βάλει δύο ομάδες από κάτω, θα υπάρχει μια διαφορά από τις τελευταίες γιατί ο Λεβαδιακός με τη Λαμία παίζει μεταξύ τους και ο Ελληνικός παίζει με την ΑΕΚ, οπότε δύσκολα θα πάρουν έτσι, δύσκολα θα πάρουν με τον Ελληνικός, ο Λεβαδιακός με τη Λαμία μπορεί να χάσουν και δύο βαθμούς, οπότε όποιος θα αν κερδίσει θα ξεφύγει και η διαφορά που είχε από αυτές τις ομάδες, όχι μόνο θα αφήσει οι άλλες δύο ομάδες από κάτω, αλλά θα ξεφύγει και από τις ομάδες που είναι στην ουρά της βαθμολογίας. Οπότε είναι, η σημασία του αγώνα είναι μεγάλη για τον Όφη. Θα περάσει το Αστέρα για πρώτη φορά. Δύο ομάδες θα τις περάσει, όποιο και αν. Ό,τι αν γίνει. Σίγουρα και μετά από. Μετά βλέπουμε. Βλέπουμε. Ναι, βλέπουμε. Λοιπόν, ωραία.
Ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Φιλάκια. Να σε καλά.